μέσου και επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα σα. Καλώ μα ήρθατε. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο τώρα με τι τηλεοπτικέ άδειε. Πέστε μας λίγο, κύριε Κάτσο, τώρα πώς θα τρέξει η διαδικασία από εδώ και πέρα και τι προβλέπετε, πόσο γρήγορα θα αλλάξει το τοπίο σε σχέση με, το τηλεοπτικό τοπίο σε σχέση με αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ναι, το πόσο γρήγορα θα αλλάξει το τοπίο εξαρτάται από τον πολιτικό κόσμο της χώρας, διότι ουσιαστικά αυτό πρέπει να γίνει πρώτα είναι να έχουμε μια πλήρη σύνθεση στο δουσού του ΕΣΟΡΟΥ, αλλά ταυτόχρονα να πάρει και η πολιτεία τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να στελεχωθεί επαρκώς το ΕΣΟΡΟΥ, διότι σε αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά το ΕΣΟΡΟΥ έχει πάρα πολύ διευρυμένες αρμοδιότητες. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις, κύριε Κρέτσο, επί του ΕΣΟΡΟΥ? Υπήρχαν αντιδράσεις και υπήρξε μια νομοτεχνική βελτίωση την τελευταία στιγμή? Υπήρξε μια νομοθετική βελτίωση, ήταν απαραίτητη όμως, διότι το ΕΣΟΡΟΥ, όπως ξέρετε, εδώ και αρκετό καιρό λειτουργεί με πλημελή σύνθεση στο δουσού και επομένως αυτό συνιστά να αρκοθετεί ουσιαστικά την εφαρμογή του νόμου. Άρα για να θωρακίσουμε τον ίδιο τον νόμο, να προχωρήσουμε γρήγορα στην εφαρμογή του, έπρεπε να έρθει μια ρύθμιση η οποία ουσιαστικά τι κάνει, αυτοδικαίως λύει τη θητεία εκείνων των οποίων η αρχική θητεία έχει ανανεωθεί πάρα πολλές φορές. Ήταν ένα λεπτό, ας το πούμε, νομικό σημείο στο οποίο έβαζε σε κίνδυνο την εφαρμογή του νόμου. Η ένσταση όμως, φάνει αυτό για να το καταλάβουμε, ήταν ότι μπορούσε η κυβέρνηση να αλλάζει όποιο μέλος ανεξαρτήτως του χρόνου της θητείας του. Αυτό διορθώθηκε αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να διευκρινιστεί, διευκρινίστηκε, ήταν σωστή η ένσταση. Ας πούμε ότι μιλάμε για αυτούς τον οποίο η αρχική θητεία έχει ανανεωθεί αρκετές φορές. Εντάξει, για να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι νομικός. Το ουσιαστικό όμως, και πραγματικά τις τελευταίες μέρες έγινε μια ουσιαστική κουβέντα στη Βουλή για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές ώστε πραγματικά να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Τέλος πάντων, το Σάββατο το βράδυ είχαμε για λίγα λεπτά μια νομική. Και πρακτικά λίγο να το δούμε. Τώρα το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του ΕΣΟΡΟΥ, λοιπόν, το γνωστό μας ΕΣΟΡΟΥ, θα τρέξει το διαγωνισμό, θα εγγυηθεί το διαγωνισμό, να το πούμε έτσι. Το ΕΣΟΡΟΥ θα κάνει σχεδόν τα πάντα. Ναι. Το ΕΣΟΡΟΥ είναι αυτό το οποίο θα χορηγήσει την άδεια, θα εκδώσει την προκήρυξη με τις προϋποθέσεις, θα ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Είναι αυτό το οποίο θα μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αν δεν τηρούνται οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις υποψήφιες εταιρείες. Και τώρα πρακτικά, τα μέλη του τώρα θα διοριστούν, θα προταθούν από τα κόμματα. Πώς θα γίνει η επιλογή των στελεχών που θα στελεχώσουν? Θα υπάρξει διάσκεψη των προέδρων και μέσα από αυτή θα προκύψει μια νέα σύνθεση του ΕΣΟΡΟΥ. Αλίμον, αν μη τι άλλο, σε αυτή τη χώρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδειγμένη εμπειρία, γνωρίζουν και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα βρούμε αξιόλογους ανθρώπους να στελεχώσουν το ΕΣΟΡΟΥ, να του δώσουν αυτή την πνοή που χρειάζεται ώστε να προχωρήσει με λειτουργικό τρόπο και με διαφανή τρόπο ο διαγωνισμός. Ναι. Τώρα, κύριε Κρέτσο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν καταλαβαίνουμε καλά, αυτός ο νόμος μιλάει για νέες εταιρείες, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά, για να υπάρξει μια εξυγίανση στο τοπίο, υπάρχουν πολλά, είναι πολλά τα χρέη, είναι μεγάλος ο αριθμός, έτσι, και λίγο γαργαλάει και τον κόσμο που αυτή τη στιγμή ζορίζεται πολύ. Τι θα γίνει με τις παλιές? Δηλαδή, εάν πάμε σε νέες, για νέες καταστάσεις και νέες ιστορίες, αυτοί οι οποίοι χρωστούν, με τους οποίους, τι θα γίνει με αυτούς? Θα πάρουν συγχωροχάρτη? Τι γίνεται? Όχι, σε καμία περίπτωση να μην τα λέμε αυτά, κανένα συγχωροχάρτη, ναι. Και καμία διάκριση. Επομένως, για να συμμετάσχει ένα νομοσχέδιο, στο διαγωνισμό, το χικανάλι το οποίο χρωστάει 100 εκατομμύρια, πώς θα γίνει? Σε αυτό το νόμο προβλέπονται αυστηρές προϋποθέσεις ως προς το ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος. Μιλάμε για αποθενέσχες, μιλάμε για συμβίβαστο των μετόχων και της διοίκησης της υποψήφιας εταιρείας, εάν έχει τραπεζικές εκκρεμότητες, εάν δεν, πώς το λένε, εάν δεν πληρώνει τα δάνειά του. Μιλάμε για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, μιλάμε για μια σειρά από πράγματα. Ο διαγωνισμός είναι συμβατός με το κοινοτικό δίκαιο, δεν παραβιάζει κανόνες ανταγωνισμού και επομένως δεν υπήρχε μοριοδότηση ούτε για τους παλιούς ούτε για τους νέους παίκτες που ενδιαφέρονται να μπουν στην τηλεοπτική αγορά. Τώρα, με βάση τώρα και την εικόνα που έχουμε από τις υποχρεώσεις που έχουν και τα χρέη, θα είναι δύσκολο για να δημιουργηθούν και να καθαρίσει το τοπίο και να υπάρξει. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Θα είναι δύσκολο για τα υπάρχοντα κανάλια. Από την άλλη,
πόσες προσφορές, πόσες αιτήσεις πρέπει να υπάρχει για να είναι γόνιμο στο διαγωνισμό? Ο αριθμός των αδειών θα καθοριστεί από τον αρμόδιο υπουργό για θέματα ραδιοτηλεόρασης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του ΕΣΟΡΟΥ, μετά από δημόσια διαβούλευση κτλ. Τώρα, το αν είναι δύσκολο, δεν μπορώ να το να σας πω, δεν το καταλαβαίνω. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε σε αυτή τη χώρα είναι να έχουμε σοβαρούς επενδυτές, σοβαρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν τους εργαζόμενους, δεν αφήνουν τις τράπεζες με χρέη και υπάρχει και ένα αίσθημα ισονομίας πέραν των πολιτών. Και υπάρχει και μια συγκεκριμένη έτσι... Έχει τεθεί πολύ συγκεκριμένα το ότι η προϋπόθεση είναι όποια τέτοια επιχείρηση κάνει την πρότασή της για άδεια να μην συνάπτει συμβάσεις με το δημόσιο. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Υπάρχει και αυτός ο όρος. Να. Σας λέω, είναι ένας διαγωνισμός και ένα νέο νομοθέτημα το οποίο στοχεύει στην διαφάνεια. Στοχεύει στην αποκατάσταση του αισθήματος ισονομίας απέναντι στους πολίτες. Κύριε Κράτσο, θα διακόψουμε λίγο, γιατί παράλληλα παρακολουθούμε και παίρνουμε εικόνα από τη